Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Σήμερα θα σας δείξω μια συνταγή με κοτόπουλο, στήθος, πατάτες, ένα κασέρι το οποίο είναι το νηστίσιμο που λέμε, δεν έχει καθόλου αλάτι μέσα, ελάχιστα λιπάρα και είναι θρεπτικό, έχει και πρωτεΐνη και υδατάνθρακα και καλά λιπαρά. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεσή του. Λοιπόν, έχουμε πεθρεμάνει το φούρνο μας στους 170 βαθμούς και σε ένα ταψί κόβουμε τις πατάτες σε ροδέλα. Και αφού έχουμε απλώσει μία λαδόφολα, βάζουμε ελάχιστο λαδάκι, λαδόφολα, και απλώνουμε τις πατάτες. Μία στρώση. Από πάνω ρίχνουμε το κασέρι, αφού το έχουμε τρίψει στο ρεντέ, και το βάζουμε στο φούρνο για περίπου 40 με 50 λεπτά. Παίρνουμε το κασέρι, αυτό το νηστίσιμο, έτσι το λένε, θα το αγοράζω εγώ. Δεν έχει καθόλου αλάτι μέσα, ούτε γλουτένη, τίποτα, χαμηλά λιπαρά. Να φανταστείτε ότι κανονικά το είναι για τους καρδιακούς. Αυτό θα χρειαστούμε, 5-6, 6-7 φετούλες μικρές. Έχω πάρει δύο κομμάτια στήθος, σε έχω κόψει λουρίδες και τις βάζουμε στο αντικολλητικό μας. Ίσα-ίσα να κάνουμε ένα προψήσιμο. Και εδώ το φιδάνι μας το έχουμε σε χαμηλή φωτιά. Και το βάζουμε για την άλλη μεριά. Και από εδώ 1-2 λεπτά και από τις δύο πλευρές θα αδειάζουμε. Και περιμένουμε να βγει το ταψάκι με τις πατάτες και το κασεράκι. Λοιπόν, περιμένοντας να γίνουν οι πατάτες στο φούρνο, είπαμε ότι έχουμε κάνει το κοτοπουλάκι μας στο στήθος κομμάτια στο τηγάνι,
τα παίρνουμε και το κόβουμε κομματάκια. Το στήθος είναι γύρω στα 300 γραμμάρια, 350. Είναι για δύο γεύματα δικά μου. Εγώ τρώω γύρω στα 150 γραμμάρια στήθος. 150 γραμμάρια του στήθους έχουν γύρω στα 45 γραμμάρια πρωτεΐνη. Τα 100 έχουν 27 με 30. Χωρίς την πέσα πάντα εννοείται. Έτοιμο το κοτοπουλάκι μας. Κόβουμε και το κρεμμυδάκι μας να είναι έτοιμο. Έχουμε κόψει ήδη και το κασεράκι μας και τώρα θα κάνουμε και μία σως. Παίρνουμε μισό λεμόνι, μισό λιμονάκι, στίβουμε. Θα βάλουμε μέσα δύο κουταλιές ελαιόλαδο. Θα το ανακατέψουμε να δέσει το λεμόνι με το λάδι. Στη συνέχεια βάζουμε σκόρδο, πιπέρι καγέν, αρκετό, μου αρέσουν τα καυτερά, ρίγανη, λίγο πάπρικα. Ανακατεύουμε και αυτά και εδώ έχω μία μουστάρδα πολύ καλή, πικάντικη. Στις κουταλιές είναι αρκετές. Να κατέβουμε, να γίνει μια όμορφη και αυτή είναι η σως που θα βάλουμε. Έτοιμο. Τώρα περιμένουμε, θέλει άλλο κάνα πεντάλεπτο περίπου να γίνει. Λοιπόν, ήρθε και η ώρα που έγινε οι πατατούλες. Το βγάλουμε το φούρνο. Εδώ τώρα θέλει προσοχή να μην καείτε. Τώρα θα βάλουμε πάνω
πλάκι μας. Πάρουμε το κρεμμυδάκι. Και το κασεράκι. Αξίζει να το κάνετε. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, κάνουμε το χαρτί. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα στην πρώτη φάση του. Βάζουμε από πάνω λίγο κασεράκι πάλι και ρίχνουμε τη σόση. Και στους ίδιους βαθμούς, στους 170, ξαναβάζουμε πάλι μέσα και τα αφήνουμε περίπου για 15 έως 20 λεπτά βαριά. Θα το ελέγχετε να ξεροψηθεί για απ' έξω λίγο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βγάλουμε το φαγητάκι μας. Μου σκομυρίζει.
Εδώ καθίστε. Τι θα φάμε σήμερα. Πάμε να κόψουμε και μία ντοματούλα. Μερικέ σταγόνε καρδάκι. Ωραίο λαδάκι. Ρίγανη. Λίγο οξύδι, μιλόξιδο συγκεκριμένα, κάνει καλό, βοηθάει και στην καύση του λίπους. Αυτό είναι το πεντανόστιμο πιάτο που σας έκανα σήμερα. Έχει πρωτεΐνη, υδατάνθρακες, καλά λιπαρά και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Ωρε φίλε. Εντανόσιμο. Μπράβο μου. Πολύ καλό. Μια βαθμολογία μέχρι το 10. Θα έβαζα 10 άριστα. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Χαίρομαι που μοιράζουμε μαζί σας τα φαγητά γενικά και ο τρόπος που τρώω. Τη γυμναστική μου με τα βάρη. Φυσικά με τα ψαρέματα και με, τις ρύψεις στο long casting που κάνουμε στο χωράφι. Σας εύχομαι να είστε γεροί, να ζείτε την καθημερινότητά σας, να χαμογελάτε, να τρώτε σωστά, να γυμνάζεστε με αντιστάσεις, με την βούλη ο καθένας, να περπατάτε κανένα μισάωρο κάθε μέρα. Για να αισθανόμαστε. Να αισθανόμαστε καλά. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Με πολύ αγάπη, ο Αμπούς ο Τάσος, σας χαιρετά. Γεια σας.